της έως τώρα εργασίας κατασκευής του μεγάλου προνοιακού έργου της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Νέου Ιωακήμου Γυροκομείου της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως, επίβλεψε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άνθιμος. Είναι δεξιά και αριστερά, ναι. Διεύθυνση, γραμματιακή υποστήριξη δηλαδή. Θα φαμπόλησω. Αυτό είναι η γραμματεία. Αυτό είναι η γραμματεία. Εκείνο το κτίριο εξοδεύτηκαν τουλάχιστον 300.000 ευρώ για να γίνει μόνο σου πάλι. Οι περισσότερες πλάκες θα κάνουν είναι τσέρνο, δηλαδή έχουν και ένα κομμάτι μόνο τους μέσα στην πλάκα. Έχει το μυζόλ δηλαδή. Ναι. Εκείνο τώρα που απομένει είναι μόλις παραδοθεί σε εμάς στη Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, θα αρχίσουμε έναν αγώνα που τον άρχισα ήδη, προκειμένου να εξασφαλίσουμε χρήματα για τον εσωτερικό εξοπλισμό. Δηλαδή το κτίριο θα είναι έτσι όπως είναι, αλλά δεν θα έχει τίποτε μέσα, ούτε κρεβάτια, ούτε κουζίνες, ούτε πλυντήρια, ούτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία εξευρέσεως χρημάτων, και θα φαίνεται ότι θα είναι αρκετά αυτά τα χρήματα που χρειάζονται, να εφοδιαστούμε με τον εσωτερικό εξοπλισμό και στη συνέχεια να περιποιηθούμε και τον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να υπάρχει άνετα η πρόσβαση. Δεν ξέρω πόσος χρόνος θα χρειαστεί για κάτι τέτοιο, είναι ένας απαραίτητος χρόνος. Έχω απευθυνθεί και στις δημόσιες επενδύσεις της χώρας μας, ξέρουμε τις δυσκολίες, και σε αρκετούς ιδιώτες και οργανισμούς που βοηθούν σε ανάλογες περιπτώσεις. Το έργο που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ έχει κόστος 4.145.370 ευρώ και οι εργασίες, όπως δήλωσε ο Σεβασμιότατος, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Το διόρροφο κτίριο με φορέα λειτουργία στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης και τελικό δικαιούχο την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται σε ιδιόκτητο γήπεδο που βρίσκεται στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης Μάκρης, δίπλα από το Ίδρυμα Άγιος Κυπριανός. Θα αποτανθώ ακόμα και στους κατοίκους της πόλεως και στις περιοχές μας, ώστε να ζητήσω αν μπορεί κάποιος να εξοπλίσει ένα δωμάτιο ανάλογα με τις δυνατότητές του, να αναλάβει το κόστος του εξοπλισμού ενός δωματίου και σιγά σιγά δωμάτιο-δωμάτιο, πτέρυγα-πτέρυγα, να αρχίσουμε ανάλογα να προσλαμβάνουμε και προσωπικό. Το λέω γιατί πολλοί ενδιαφέρονται και τώρα ακόμα να φέρουν αιτήσεις για προσωπικό. Αυτό είναι στο πολύ απότερο μέλλον, γι' αυτό και δεν παίρνουμε αιτήσεις ούτε για προσωπικό, ούτε πολύ περισσότερο για τροφίμους. Να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και στη συνέχεια τμηματικά, ανάλογα με τη δυνατότητα που έχουμε, το κάθε δωμάτιο να εξοπλίζεται, συγχρόνως να εξοπλιστούν οι κουζίνες και τα πλυντήρια, να πάρουμε καταρχήν το απαραίτητο προσωπικό, 1-2 νοσηλευτές, και στη συνέχεια θα εξυπηρετείται παράλληλα από το γυροκομείο και από τον Άγιο Κυπριανό, το Ιωακήμιο Γυροκομείο μέσα στην πόλη, διοικητικά, και από τον Άγιο Κυπριανό που βρίσκεται εδώ δίπλα. Η νέα μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Νέο Ιωακήμιο Γυροκομείο Αλεξανδρούπολης θα είναι δυναμικότητας 100 κλινών, θα αποτελείται από 2 κτίρια και έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης, κοινωνικής υποστήριξης, φιλοξενίας, λειτουργίας και κοινωνικής αποκατάστασης ενηλίκων πασχόντων και ατόμων της τρίτης ηλικίας. Θα χρειαστώ και την βοήθεια και την συναντήληψη και των υπηρεσιών. Διότι κάτι πληροφορήθηκα χθες ότι ήρθε από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης ένα χαρτί που ζητάει μέσα σε ένα μήνα να περιποιηθεί η Μητρόπολης τον περιβάλλοντα χώρο, να τον καταστήσει προσβάσιμο και ασφαλτοστρωμένο. Κάτι τέτοια βέβαια είναι στο επίπεδο της φαντασίας και απορώ πως υπογράφονται τέτοια χαρτιά εξωπραγματικά. Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται είναι σταδιακά βήματα, προσεγμένα βήματα, ηλεγμένα βήματα, εκτός κι αν έχουμε την ευλογία μιας δωρεάς μεγάλης κάποιων ανθρώπων που θα πούν ότι εμείς μπορούμε να αναλάβουμε αυτό, ώστε έτσι να το παραδώσουμε σε χρήση. Έχουμε μια τεράστια εμπειρία και με το Ιωακήμιο Γυροκομείο και με τον Άγιο Κυπριανό. Έγινε πολύ καλή δουλειά από τις τεχνικές μας υπηρεσίες και τους επιβλέποντες μηχανικούς. Θα ολοκληρωθούν και οι ατέλειες ακόμα που υπάρχουν, ώστε να αξιωθούμε να παραδώσουμε στην τοπική μας κοινωνία δια της Εκκλησίας της Μητροπόλεως ένα κτίριο αντάξιο των κατοίκων μας.